Καλώς ήλθες στο ταξίδι της πνευματικής ανάπτυξης. Αυτός ο διαλογισμός είναι μία άσκηση για να σε βοηθήσει να θεραπεύσεις τις σκιές σου. Κλείσε τα μάτια σου και φέρε την προσοχή στο φυσικό σου σώμα. Είτε είσαι καθισμένος σε μία καρέκλα ή ξαπλωμένος, πάρε μερικές αργές, βαθιές αναπνοές, χωρίς να πιέζεσαι, και κάνε μια γρήγορη σάρωση του σώματος από πάνω ως κάτω, για να αξιολογήσεις πού κρατάς ένταση, κατευθύνοντας την επίγνωσή σου στα διαφορετικά μέρη του σώματος. Χαλαρώνεις συνειδητά τους μυς, εντοπίζεις πόνους και σημεία που κρατούν ένταση και τα απελευθερώνεις. Προσευχή σου στο πνεύμα, την πρωταρχική πηγή της δημιουργίας. Συνδέομαι συνειδητά με το πνεύμα. Ζητώ να φέρω στο φως τις σκιές μου, κομμάτια του εγωικού εαυτού, του μυαλού, που χρειάζεται να αντιμετωπίσω. Φέρνοντας το φως τις σκιές, αντιμετωπίζω τα τραύματα του παρελθόντος ως πνευματικό «ον», αναγνωρίζοντας ότι δεν ταυτίζομαι με αυτά. Αναγνωρίζω ότι είμαι ευθυγραμμισμένος με το τριαδικό μου σύνολο, σώμα, νου, ψυχή, και ξεπερνάω την εγωική ταυτότητα, την ψευδαίσθηση ότι είμαι το μυαλό και οι αναμνήσεις μου. Παρατηρώντας τη σκιά μου, την αντιμετωπίζω με θάρρος. Κοιτάζω τα πληγωμένα μου κομμάτια, τα τραύματα του παρελθόντος. Δουλεύω μαζί τους με τη βοήθεια του πνεύματος σε μια διαδικασία ιχνηλάτησης και θεραπείας. Ευχαριστώ και παραμένω συνδεδεμένος με το πνεύμα για να λάβω τις πληροφορίες που χρειάζομαι σε κάθε στιγμή. Εισπνέεις χαλαρά και αργά και φαντάσου μια μπάλα λευκού φωτός πάνω από το κεφάλι σου που αντιπροσωπεύει τη σύνδεσή σου με τον ανώτερο εαυτό σου, την ψυχή. Άφησε το φως να ρεύσει προς τα κάτω από την κορυφή του κεφαλιού, περνώντας από όλα τα ενεργειακά σου κέντρα. Νιώσε ασφαλής και προστατευμένος, όντας πλήρως παρόν σε αυτή την καθοδική ροή ενέργειας. Πάρε μία ακόμα βαθιά εισπνοή και με την επόμενη εκπνοή απελευθερώνεις οτιδήποτε δεν εξυπηρετεί πια το ανώτερο καλό σου. Γίνεσαι ένα με το πνεύμα μέσα σου. Οραματίζεσαι να βρίσκεσαι σε ένα ξέφωτο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ένας αριθμός νυκτόβιων ζώων έρχονται κοντά σου και σε περιβάλλουν. Η ζωή τους είναι η νύχτα, ωστόσο βρίσκονται εδώ, κάτω από το φως της ψυχής σου αυτή τη στιγμή, για να σε βοηθήσουν να διακρίνεις μέσα στη σκιά, να σου δείξουν το δρόμο για αυτό που δεν φαίνεται εύκολα στο φως της ημέρας. Όντας ενεργά κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα νυκτόβια πλάσματα έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα την αίσθηση της ακοής, τη μυρωδιά και την προσαρμοσμένη όραση για να βλέπουν μέσα στο σκοτάδι. Δες αυτά τα ζώα να έρχονται όλο και πιο κοντά σου, ένα προς ένα. Είναι το κουνάβι, ο ασβός, η κουκουβάγια, η νυχτερίδα, ο γρίλος, ο σκαντζόχυρος, το ρακούν. Όλα τους βγαίνουν εδώ, στο ξέφωτο, στη νύχτα του εγωικού σου εαυτού, και είναι πρόθυμα να υπονομεύσουν τη σκιά σου, να σε οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αυθεντικότητα, δημιουργικότητα,
ενέργεια και προσωπική αφύπνιση. Σε βοηθούν σε αυτή την ενδοσκοπική διαδικασία και η βοήθεια των νυκτόβιων ζώων θα είναι πολύτιμη για την ενηλικίωσή σου μέσα από τις σκιές. Μια βαθύτερη σύνδεση με τον σκιώδη εγωικό εαυτό που επιθυμεί να έρθει στην επιφάνεια και να θεραπευτεί. Καθώς περικυκλώνεσαι από τα νυκτόβια ζώα και νιώθεις ασφαλής και προστατευμένος για να αποκαλύψεις τις σκιές σου, τη σκοτεινή πλευρά της προσωπικότητας που έχεις αποθήσει, που αποτελείται από πρωτόγωνα αρνητικά συναισθήματα, παρορμήσεις όπως η οργή, ο φθόνος, η απληστία, ο εγωισμός, η επιθυμία για εξουσία. Τώρα αφήνεις οτιδήποτε να εμφανιστεί μαζί με συναισθήματα, αντιδράσεις και πρότυπα συμπεριφοράς που έχεις υιοθετήσει ως τώρα, για να τα δεις καθαρά στο φως της νύχτας. Επίτρεψε σε οποιαδήποτε εικόνα, συνέστημα, αντίδραση να αναπτυχθεί, προκειμένου να λάβεις το κατάλληλο μήνυμα για σένα αυτή τη στιγμή, να το αναγνωρίσεις και να το θεραπεύσεις. Εισπνέεις και εκπνέεις αργά. Παρατηρείς ένα ζώο να ξεχωρίζει και να αρχίζει να πλησιάζει προς τα σένα για να σε βοηθήσει να σκάψεις βαθιά μες στις σκιές σου. Αυτό που αρνείσαι στον εαυτό γίνεται μέρος της σκιάς. Ο απογοητευτικός εγωικός εαυτός, ο σκιώδης εαυτός που αντιπροσωπεύει τα μέρη που απορρίπτεις, τις συμπεριφορές σου που δεν σου αρέσουν, τις συνήθειες που κατακρίνεις, τις πράξεις και τις παραλήψεις για τις οποίες μετανιώνεις. Επιτρέπεις στο ζώο που έρχεται προς τα σένα, όποιο και να είναι αυτό, να φέρει στο συνειδητό μυαλό σου αυτή τη στάση σου που επιθυμείς να αναγνωρίσεις και να θεραπεύσεις, να σου δείξει με σαφήνεια αυτό που είναι βαθιά κρυμμένο μέσα σου και δεν σε εξυπηρετεί πια. Μην κρίνεις αυτή την αίσθηση, την εικόνα ή το έβριμα που θα σου δείξει το νυκτόβιο ζώο. Αυτό είναι το κομμάτι σου που πρέπει να αντιμετωπίσεις στο εδώ και τώρα. Μπορεί το ζώο να σε οδηγήσει πίσω στην παιδική σου ηλικία και να σου αποκαλύψει χαρακτηριστικά που όταν κάποτε εκφράστηκαν πήραν αρνητικό χαρακτηρισμό από το περιβάλλον σου και σε οδήγησαν στο να τα καταπιέσεις. Ίσως ήταν εκείνη η στιγμή που θύμωσες ή συμπεριφέρθηκες τολμηρά, αυθόρμητα ή παιχνιδιάρικα, ακόμα και ανόητα μπροστά στους δικούς σου και δέχτηκες επίπληξη ή τιμωρία. Άσε το ζώο να σε φέρει σε αυτή την ενηλικίωση, να φέρει στην επιφάνεια αυτές τις στιγμές που ντροπιάστηκες για την ακατάλληλη συμπεριφορά σου και κλείδωσες, απέρριψες, ξέχασες ηθελημένα. Κάθε νυκτόβιο ζώο που μπορεί να έρθει τώρα προς τα σένα θα το κάνει για να σου ξεδιπλώσει σκιές, μνήμες, μέρη του εγωικού εαυτού που έχουν αποσυρθεί στο σκοτάδι και σε εμποδίζουν όταν επανέρχονται από καιρό σε καιρό. Άφησε τα νυκτόβια ζώα να σε βοηθήσουν τώρα.
όλες τις ιδιότητές σου και συμπεριφορές σου που αρνείσαι. Μπορείς να το κάνεις παρατηρώντας τι είναι αυτό που βλέπεις ότι κάνουν λάθος οι άλλοι. Αυτό το χαρακτηριστικό που μπορείς να εντοπίσεις σε άλλους είναι το δικό σου σκιώδες γνώρισμα. Αυτό το ενοχλητικό χαρακτηριστικό που ανήκει στον εγωικό εαυτό σου και δεν παραδέχεσαι. Τα ευρήματα που φέρνουν στο φως τα νυκτόβια ζώα τα ακουμπούν μπροστά στα πόδια σου, ώστε να είναι διάφανα πλέον μέσα σου και να τα επεξεργαστείς με κατανόηση. Δες τις σκιές, το θυμό, την αγένεια, την αδυναμία σου, τον εγωισμό, τη θυματοποίηση, την κακία, το μίσος. Βλέποντάς τα, παρατηρώντας τα χωρίς κριτική, είσαι σε θέση να συγχωρήσεις τον εαυτό σου, να μαλακώσεις και να τα απελευθερώσεις. Τις επόμενες μέρες η σκιά θα έρθει στο φως για να συνεχίσεις να την εξερευνάς. Μπορείς να κρατήσεις ημερολόγιο με τα ευρήματά σου. Επίτρεψε να παρατηρήσεις όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το σκιώδη εαυτό. Μπορείς να επιστρέφεις σε αυτό το ξέφωτο και να ξανασυναντάς τους νυκτόβιους φίλους σου για βοήθεια όποτε το θελήσεις. Ευχαρίστησε το πνεύμα για την ενεργοποίηση της συνείδησή σου και για τις ευκαιρίες για πνευματική ανάπτυξη που σου δίνει μέσα από την ενόραση. Να είσαι θαραλέος και ειλικρινής στην αντιμετώπιση της σκιάς, για να τη φέρεις στο θεϊκό φως, με οποιοδήποτε κόστος. Εκεί θα νιώσεις και πάλι προστατευμένος στην τρυφερή ατμόσφαιρα της νυκτόβιας ζωής με φως. Το θεϊκό είναι ακατανόητο και αδιαίρετο σε όλες του τις μορφές από την αρχή του χρόνου.